Έχουμε αυτή την άσκηση πάνω στον δρόμο Σαμπάχ. Σαμπάχ είναι ρε μινόρε. Συνήθως φάλσο λέμε όταν κάποιος τραγουδά φάλσα, δηλαδή η φωνή του δεν είναι πάνω στις νότες που πρέπει να είναι. Αλλά θα μπορούσα να πω εγώ με το δικό μου τρόπο ότι η φάλσος στο όργανο, εκτός ότι δεν παίζει τις νότες που απαιτεί η μελωδία, ότι είναι κάποιο είδος φάλσου όταν αυτός υπερβαίνει τα όρια της ελευθερίας και δεν συμβαδίζει σύμφωνα με την αρμονία του τραγουδιού. Θα το αναλύσω να σας πω τι ακριβώς εννοώ. Όταν είναι κάποιος μόνος του, μπορεί να παίζει ό,τι θέλει. Και φάλσα δεν είναι φάλσος, για τον εαυτό του είναι μια χαρά, γιατί δεν είναι άλλος. Παίξω φάλσα να δούμε. Παίζω τώρα. Γι' αυτό μπορεί να είναι ωραίο και να του αρέσει αυτό. Κανείς δεν μπορεί να του πει, φίλε τι παίζεις, έτσι μου αρέσει. Όταν όμως παίξει με δεύτερο άτομο κάποια μελωδία θα παίξουν σίγουρα οι δυο τους. Αν είναι τρία άτομα, τέσσερα, σε πιο μεγάλη ορχήστρα κλπ. Θα πρέπει να προσκοληθεί πάνω στη μελωδία. Όταν είσαι μόνος, κάνεις ό,τι θέλεις. Αλλά όταν όμως πας με δεύτερο άτομο και με τρίτο άτομο και με τέταρτο άτομο, θα πρέπει να κάνεις το δικό σου μέρος. Βέβαια, εγώ είμαι υπέρ της ελευθερίας, στα όρια της ελευθερίας. Και εφόσον, ανάλογα τώρα, αν είσαι πολύ μεγάλη ορχήστρα, μπορεί να σου πει ο μάστρος, αυτό θα παίξεις και τελείωσες. Αλλά όμως όταν είσαι σε μια ταβέρνα, καλό είναι να βάλεις, ας πούμε, κάτι παραπάνω. Στα όρια της ελευθερίας πάντα. Με την ώρα που λέει το τραγούδι «Βρε η φωτιά στράτα μου». Η ζωή εδώ τελειώνει. Γιατί να μην το κάνεις αυτό, λέμε. Ποιο το κακό. Γιατί η φωνή είναι εκεί. Δεν είναι ότι τραγουδάς και του τα χαλάς. Κρατάει εδώ πέρα. Τελειώνει. Είναι σκύλι στον ντο. Και όση ώρα είναι στον ντο, μπορεί να κάνει όλη αυτή τη σκάλα. Ή την ώρα που μου καθένα το τραγούδι. Όχι, κοιτάζει τη φωτιά μου, ψυχή δεν σου ζητάω να μ' αγαπήσεις. Την ώρα που λέει να μ' αγαπήσεις. Όση ώρα κρατάει αυτή την ώρα, μπορεί να βάλει σκύλια δύο. Αν όμως τώρα την ώρα που τραγουδάει παίζεις, εκεί είναι τώρα άλλο πνεύμα. Εκεί είναι επιδεικτικό και θέλει ο Μπουζουξής να φαίνεται, κάνει κατάχρηση της εξουσίας και σκεπάζει τον τραγουδιστή και δεν ακούσει τίποτα άλλο, είναι μια φλιαρία. Αυτό είναι κακό. Αλλά λέμε ότι άμα μπορείς στα κέντρα τα καλά να βάλεις κάτι το διαφορετικό εκεί και να ομορφύνεις, γιατί αυτό πρέπει να είναι τα κέντρα, για να ομορφύνεις και να στολίσεις, καλό είναι αυτό το πράγμα. Τώρα όμως το μήνυμα ποιο είναι, ότι όταν ο άνθρωπος είναι μόνος, παρόμως κάτι μπορεί να το παραλύσουμε ότι κάποιος είναι ελεύθερος, κάνει ό,τι θέλει. Όταν όμως παντρευτεί, εκεί είναι τώρα δύο άτομα, θα πρέπει να προσαρμοστεί. Δεν μπορεί να γυρνάει 4 το πρωί, εσύ μ' αρέσει, εγώ έτσι μια ζωή ήμουνα, δεν μπορεί να το κάνει αυτό το πράγμα. Το ίδιο οι άντρες όταν πάμε φαντάρι, δεν μπορεί να μπαίνεις και να βγαίνεις όποτε θέλεις, σου λέει πρέπει να προσαρμοστείς εδώ πέρα. Το ίδιο είναι όταν παίξεις ένα κομμάτι με μια ορχήστρα, σου λέει αυτό είναι, αυτό θα παίξουμε. Δεν μπορεί να ξαφνικά να αρχίζει να παίζεις
αλλά των άλλων. Και πρέπει τώρα εκεί τα κίνητρά μας να είναι καθαρά και μέσα σε όλο αυτό υπάρχει και συνεργασία. Οπότε ας το προσέξουμε αυτό και να έχουμε καλά κίνητρα, να υπάρχει συνεργασία και να μην θέλουμε εμείς να φαινόμαστε, αλλά να επιδιώκουμε το σύνολο για να έρθει το καλό αποτέλεσμα. Βέβαια, αυτό που είπα προηγουμένως, μπορούμε να το παραλληλήσουμε με πολλούς τομείς της ζωής, μέχρι ακόμα και όλη την ανθρωπότητα με το Θεό. Α, πει κανείς τι δουλειά έχει τώρα εδώ πέρα. Έχει. Ας βάλουμε ότι ο Θεός είναι ο συνθέτης ενός τραγουδιού και ο αρχιμουσικός που κατευθύνει όλο και θέλει να δώσει τώρα στο καθένα το επιμέρους μέρος, στο φλάουτο, στη ντραμ, στα βιολιά, στα βιολοτσέλα, στα πιάνα, στο κάθε τι, να δώσει το δικό του μέρος και στο σύνολο, καθώς το έχει γράψει και το έχει σκεφτεί, να βγει ένα αποτέλεσμα. Εδώ τώρα στη γη παίζουμε το μέρος του κομματιού του Θεού. Δεν νομίζω. Όλοι φάλτσοι είμαστε. Αυτό το αμαρτωλή. Ο καθένας κάνει ό,τι του αρέσει. Ο καθένας κάνει το Θεό όπως τον θέλει. Εγώ νομίζω για το Θεό ότι είναι έτσι. Εγώ νομίζω ότι δεν υπάρχει Θεός. Εγώ νομίζω ότι ο Θεός είναι κακός. Εγώ νομίζω ότι ο Θεός ό,τι θέλει. Και με τις πράξεις του κάνει και αδικεί, είτε στα κρυφά είτε στα φανερά. Και αυτό τώρα που θέλει ο Θεός είναι, σου λέει, ποιος θέλει να έρθει στην ορχήστρα τη δικιά μου. Και καλάει με το γιο του, τον Ιησού Χριστό, να μπούμε μέσα στην ορχήστρα τη δικιά του για να γίνεται το θέλημα το δικό του, όχι των επιθυμιών μας, οι οποίες αυτό, οι επιθυμίες μας αυτές, μας έχουν χαλκά από εδώ πέρα και μας πάνε δεξιά και αριστερά εχμάλωτους. Όσο ωραίο είναι η αμαρτία, τόσο επιβλαβής είναι η την ψυχή μας. Και θα δώσουμε μια μέρα λόγο στο Θεό για όλα αυτά που κάναμε. Για να μην δώσουμε όμως λόγο στο Θεό, έδωσε το γιο του τον Ιησού Χριστό για να φτιάξει αυτή την όμορφη ορχήστρα και να αφήσουμε μετά το Θεό τον αρχιμουσικό να κατευθύνει και να βγει τέλεια αρμονία. Μπες μες στην ορχήστρα. Μπες μες στην ορχήστρα. Το να παίζεις μόνο σου μουσική δεξιά και αριστερά θα είναι για τον εαυτό σου. Κάποια στιγμή αυτή θα σταματήσει. Ενώ η άλλη μουσική, η αρμονία, είναι η ζωή αιώνιος.